Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κ. Θόδωρος Κουλουβάρης. Τα είχαμε πει και πριν από τις προηγούμενες εκλογές και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Να πούμε καταρχήν καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, μας ακούμε. Κοίταξε να δείτε, οι εκλογές από ό,τι είδαμε και από ό,τι αντιλήφθηκε ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρω αν πολλοί το αντιληφθήκαν ή όχι, αλλά προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια Ελλάδα μπλε, ναι. Ότι μια δημοκρατία είναι παντού και έχει πάρα πολλά υψηλά νούμερα κτλ. Στην πραγματικότητα όμως, αν προσέξετε, μιλάνε με ποσοστά. Δεν αναφέραν καν πόσο είναι η αποχή, η πραγματική αποχή, γιατί ο πραγματικός νικητής θεωρώ ότι είναι η αποχή. Είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν πήγε να ψηφίσει. Όχι ότι κερδίζει κάτι, όχι ότι τιμωρεί κάτι, ίσα ίσα που δίνει κίνητρα στους κρατεούς να μπορούν να αλλοιώσουν νούμερα. Αλλά τα ποσοστά σαφώς δεν είναι αυτά τα οποία σε ψήφισαν. Το δούμε σε πραγματικό επίπεδο, ναι. Είναι πολύ χαμηλά για να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια αυτοδυναμία σε μια χώρα. Είδαμε αυτό που είπε και ο πρόεδρος στη συνέντευξή του για την Αμερική, ότι έχουμε έναν εκλογικό κατάλογο αυτή τη στιγμή, ο οποίος το 40% τουλάχιστον του εκλογικού καταλόγου είναι πάνω από 100 χρονών. Ναι. Κάποιοι είναι και πάνω από 115. Που... Και 129 έχουμε δει, ναι. Και 131 έχουμε δει. Άνθρωποι που είναι συγγενείς και φαίνονται στον εκλογικό κατάλογο, ότι και το 1981 έχουν απεβιώσει και βρίσκονται ακόμα εκεί. Αυτό πιστεύετε δεν έχει γίνει γιατί δεν κάθισε κάποιος να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στους καταλόγους ή εξυπηρετεί τις καταστάσεις? Θεωρώ ότι εξυπηρετεί καταστάσεις με τη σήμερα ημέρα του 2023 που με ένα κουμπί ξέρεις ποιος πεθαίνει και ποιος γεννάται. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι κάποιος εξυπηρετεί. Ναι. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτός ο όγκος ανθρώπων μέσα γιατί δεν βρίσκονται στη ζωή στους εκλογικούς καταλόγους. Και να μιλάμε για ένα εκλογικό όγκο κόσμου που να αναφέρεται σε 9.700.000, δεν υπάρχει. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, πώς εσείς την χαρακτηρίζετε? Πρέπει να δείτε, εγώ βλέπω μια προώθηση όλων των άλλων της αντιπολίτευσης γενικά της χώρας να προώθει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολλά στελέχη βγήκαν και είπαν πράγματα τα οποία... Θεωρώ ότι σε μια εκλογική περίοδο δεν λέγονται. Είναι σαν να θέλεις να σπρώξεις κόσμο προς το πρώτο κόμμα. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου προσωπική εκτίμηση, αυτό που έχω ακούσει, έχω δει. Ναι. Σκοπίμως δηλαδή βγήκαν και είπαν κάποια πράγματα για να βοηθήσουν το πρώτο κόμμα. Για να βοηθήσουν το πρώτο κόμμα. Ναι, αυτό συζητήθηκε και έντονα. Δηλαδή ότι γιατί τελευταία στιγμή κάποιοι έκαναν κάποιες δηλώσεις που ήταν σίγουρο ότι θα κάνουν κακό στο κόμμα τους και θα βοηθήσουν το κόμμα που. Είχε την τάση να, είναι, να προπορεύεται, ναι, να είναι μπροστά. Ακριβώς, αυτά είναι, αυτά είδαμε τουλάχιστον. Και από στελέχη βασικά, έτσι, τώρα ανθρώπους που δεν είναι στην πολιτική χθες, δεν μπήκαν χθες, έτσι βασικά στελέχη των κομμάτων. Οπότε τέτοια λάθη δεν τα κάνεις. Άρα σημαίνει ότι είναι σχεμένα. Σχετικά με το ποσοστό της Ελλήνων Συνέλευσης, το ποσοστό της Ελλήνων Συνέλευσης είναι, ας πούμε, το ποσοστό αυτό που μας έδωσαν στην ουσία, γιατί εντάξει, είχαμε θεματάκια, είχαμε προβληματάκια στα εκλογικά κέντρα. Είναι και ένα ποσοστό, να το θέλετε, το οποίο έχει δουλέψει η Ελληνική Ελλήνων Συνέλευσης ή αν μας, ας το πούμε, ότι μας έχουν αφήσει εμείς να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο έξω. Ναι. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το να περάσει η πληροφορία μας προς τον ελληνικό λαό και το είδαμε τώρα αυτή τη στιγμή με τις περιοδίες που κάναμε και στον πρώτο γύρο αλλά και στον δεύτερο γύρο. Βλέπουμε ότι πάρα πολύ κόσμος δεν γνωρίζει την Ελληνική Συνέλευση, ναι. Ή δεν γνωρίζει τι ακριβώς πρεσβεύει ή έχει διαστρεβλωμένη εντύπωση. Σε όλα αυτά τα χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει πολύ άσχημο παιχνίδι ενάντια στην Ελληνική Συνέλευση και στον πρόεδρό μας τον Αρτέμι του Σόρα. Οπότε πάρα πολύ κόσμος έχει μείνει με μια διαστρεβλωμένη άποψη. Και κάποιοι ίσως δεν έχει πάει πληροφορία ακόμα σε αυτούς ποια πραγματικά είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Και όλα αυτά που έχετε αναφέρει και οι υποψήφοι, αλλά και ο ίδιος ο Αρτέμης Σόρας κατά καιρούς, και όχι μόνο τώρα προεκλογικά, αποδεικνύονται με έγγραφα, με χαρτιά. Δεν είναι λόγια του αέρα ή ότι δεν ισχύει κάτι. Ακριβώς. Αν πάρουμε τα 600 δισεκατομμύρια που έχει γίνει τόσο πολύ δώρο, ναι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είδα ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχει
διαστρεβλωμένη εντύπωση. Όλοι θεωρούν ότι είναι τα χρήματα τα διαχειρίζεται ο κύριος Αρτέμης Σόρας, ότι είναι δικά του. Εδώ είναι ένα τραγικό λάθος. Ο κύριος Σόρας έφερε από την πρώτη μέρα τα χρήματα και τα κατέθεσε στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, που σημαίνει τα κατέθεσε σε όλους τους Έλληνες. Τώρα αυτό είναι ένα κληροδότημα των Ελλήνων. Και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, ότι είναι χρήματα των Ελλήνων. Και έχουν μπει για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή έχουν μπει για σκοπό για να ξεχρεωθεί η χώρα, στο εξωτερικό, όσον αφορά το εξωτερικό χρέος της χώρας, και όσον αφορά τους εσωτερικούς δανεισμούς των πολιτών, για να μπορέσει δηλαδή πλήρως ο πολίτης να εμπεκλωβιστεί και από τα δάνεια τον εξωτερικό δανεισμό, αλλά και όσο από τον εσωτερικό δανεισμό, τράπεζες κτλ. Και είναι και χρήματα είναι που πολύ... δικαιούται, που είναι χρήματα από το παγκόσμιο καταπίστευμα, που δικαιούται η χώρα μας. Αυτό είναι ένα άλλο πακέτο. Το παγκόσμιο καταπίστευμα είναι ένα άλλο πακέτο, ναι, το οποίο αφορά 2,3 εκατομμύρια και είναι έργα ανάπτυξης και ευημερίας προς όλους τους Δήμους. Είναι ένα άλλο πακέτο. Άλλο πακέτο, ναι. 600 έχουν μπει για συγκεκριμένη δουλειά, είναι από κεφάλαια του κυρίου Αρτέμη Σόρα, τα οποία τα έδωσε στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, σε όλους τους Έλληνες, για να μπορέσουν να φύγουν, γιατί είναι και οι μόνοι, αν το θέλετε, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν τη χώρα από αυτό το διέξοδο. Το οποίο φαίνονται, έτσι, φαίνονται και επίσημα στα χαρτιά. Μα είναι στον κρατικό προϋπολογισμό. Στον κρατικό προϋπολογισμό, εδώ και 8 χρόνια. Δηλαδή κυρώνονται με νόμο. Δεν μπορεί να αναγνωρίζονται. Δηλαδή, παρόλο που δεν το παραδέχεται κάποιος στις διάφορες ερωτήσεις που έχουν γίνει από τα στελέχη της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι οξύμορο. Όλοι οι βουλευτές, που έχουν περάσει από το 14, από το 15 που είναι επίσημα στους κρατικούς προϋπολογισμούς, τα υπογράφουν. Κάθε χρόνο. Έχουμε τον πλουσιότερο προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Και είναι υποχρεωμένοι να τα εγγράψουν, γιατί είναι κεφάλαια των Ελλήνων. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Και γιατί δεν τα αξιοποιεί αυτά, δεν τα αξιοποίησε η κυβέρνηση προηγούμενη, η προπροηγούμενη, γιατί δεν τα αξιοποιούν αυτά τα χρήματα. Τους δόθηκε η ευκαιρία πάρα πολλές φορές και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και επί κυβέρνηση Τσίπρα. Τους δοθήκαν η ευκαιρία. Οι ευκαιρίες όλες να βγάλουν. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός στην ουσία τι κάνει, δίνει εντολή στο κράτος να πάρει τα χρήματα υπό μορφή δανείου και να ξεπληρώσει τα χρήματα τα οποία αυτοί μας βάλαν, έτσι. Και αυτή τη στιγμή αυτοί αρνούνται, μάλλον όχι, δεν έχουν αρνηθεί ακόμα, εξετάζουν την πρόταση. Προσέξτε, 10 χρόνια εξετάζεται η πρόταση. Εσείς πώς το ακούτε? Ναι. Σε δύσκολα δηλαδή, χρόνια. Δεν είχε δοθεί μια σαφή απάντηση αν θα κάνουν χρήση των κεφαλαίων ή όχι. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουν και τόκο το 0,5% που ήταν η πρόταση δανειοδότησης της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 27 δισεκατομμύρια. Είναι σε ειδικό λογαριασμό και φαίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους, γιατί τα περνάνε μέσα. Έτσι. Και οι τόκοι. Το αντιλαμβάνεστε? Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι τεταλμένοι για να διαλύσουν αυτή τη χώρα. Εγώ δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Δεν μπορώ να σου δίνετε μια τέτοια πρόταση και εσύ να μην την αξιοποιείς από τον ίδιο σου τον πολίτη. Ναι. Ο κύριος Σόρας είναι ο διαχειριστής, ο μεσολαβητής της συμφωνίας. Τα κεφάλαια ανήκουν στον Έλληνα πολίτη. Και ο Έλληνας πολίτης δίνει εντολή στο κράτος να τον ξεχρεώσει. Και αυτό αρνείται. Ή κάνει ότι δεν βλέπει. Δεν είναι λίγο προδοτικό? Έως πολύ. Πώς το βλέπετε? Όπως το λέτε. Μα έτσι είναι. Μα αυτό αποδεικνύονται με τα έγγραφα. Όταν έχουμε 8 χρόνια τα χρήματα μέσα στον προϋπολογισμό του κράτους, στα ταμεία του κράτους, και το επικυρώνει η ίδια με νόμο. Εγώ πώς αλλιώς να το δω? Μα οι ίδιοι τα επικυρώνουν, οι ίδιοι τα υπογράφουν. Κάθε χρόνο. Ναι. Όταν μπήκε στη διαδικασία η κυβέρνηση, η τελευταία κυβέρνηση, να δίνει επιδόματα για να ενισχύσει τις οικογένειες και τους Έλληνες, θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο και να εκμεταλλευτεί αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Θα πρέπει να έχουμε φύγει ήδη, να μην έχουμε μπει καν στα μνημόνια, να μην έχουμε καμία επιτήρηση τέτοια. Θα μπορούσε να μην είχαν πεθάνει τόσος κόσμος που έχει... από αυτές τις πολιτικές όλων αυτών των χρόνων έχουμε χάσει ανθρώπους γύρω μας. Ναι. Θα πρέπει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ πιθανό να μπούμε σε νέα μνημόνια μετά τις εκλογές. Να μπούμε σε νέα μνημόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ πλούσια. Από όποια πλευρά και να το πάρουμε, δεν πρέπει να έχει χρέος. Σε καμία περίπτωση. Είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες.
με τεράστια κεφάλαια, σε τεράστιες συμφωνίες παγκόσμιες, δεν έπρεπε να βρίσκεται κάτω από δανειστές. Άρα όλο αυτό είναι ένα εσχεμένο, μια εσχεμένη διαδικασία που και εδώ η πολιτική δική μας, αν το θέλετε, συνείσφεραν σε αυτή τη διαδικασία και υπέγραψαν να απολέσουμε εθνική κυριαρχία ως προς τους δανειστές και να μπει η χώρα μας σε μια επιτήρηση και σε μια διαδικασία εξαθλίωσης και ενός ξεπουλήματος όλων των περιουσιακών στοιχείων. Με αποτέλεσμα ποιο? Να μεγαλώνει το χρέος συνέχεια? Τι πολιτικές οικονομικές είναι αυτές? Ναι. Τα δάκια του Δημοτικού να βάλω, ξέρω να τα φτιάξει καλύτερα τα πράγματα. Άρα εδώ μιλάμε για μια σχεμένη πολιτική διάλυση της χώρας. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθεί όλος, όλοι οι πολίτες, που θεωρώ πάρα πολλοί πολίτες έχουν αντιληφθεί και γι' αυτό δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να ψηφίσουν. Βέβαια αυτό δεν αλλάζει κάτι όμως, έτσι. Ναι. Υπάρχουν φόβοι με ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές 25 Ιουνίου, αν έχει την αυτοδυναμία να συμβούν δυσάρεστα πράγματα στη χώρα μας και πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι σήμερα? Ας το δούμε πίσω. Ή θα είναι καλύτερα, πίσω. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι και το αντίθετο, να είναι και καλύτερα, για παράδειγμα. Όχι, ας το δούμε όπως πραγματικά είναι. 10 χρόνια αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι πολιτικές κάνουν κάτι καλό για τον πολίτη? Ναι. Είμαστε σε μια μόνιμη επιτήρηση, είμαστε με υπέρογκους φόρους τους οποίους δεν μπορούμε να πληρώσουμε, μια ακρίβεια παντού, δεν φτάνει ο μισθός του μήνα για να μπορέσεις να καλύψεις και να ζήσεις ως άνθρωπος. Άρα πιστεύετε θα αλλάξει κάτι για την Ελλάδα? Να το κάνει ποιος? Ναι. Μα ο κύριος Μητσοτάκης, και όποιος κύριος Μητσοτάκης είναι απάνω στην κυβέρνηση και δεν είναι κάτι προσωπικό, απλά εκτελεί εντολές των δανειστών. Δεν παίρνει δικές του αποφάσεις, δεν απαγορεύεται να πάρει. Γιατί αυτά είναι υπογεγραμμένα στα μνημόνια. Ναι. Και να κάνει οικονομική πολιτική ποιος στην Ελλάδα, από τη στιγμή που δεν ελέγχουν τα έσοδα? Όλος ο εισοδευτικός μηχανισμός αυτής της χώρας ανήκει σε μια εταιρεία φάντασμα που λέγεται ΑΔΕ. Ναι. Που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Και τα χρήματα καταδίθονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι των Ελλήνων και δεν έχει το δικαίωμα να την ελέγξει. Έχει βγει ο κ. Βαρουφάκης. Ναι. Σε μια εκπομπή, θυμάμαι, του Παπαχελάκη και λέει: ενώ είμαι ο Υπουργός Οικονομικών, δεν ελέγχω την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Άρα, τι οικονομική πολιτική λέει να κάνω? Βγήκαν και το είπαν δημόσια. Άρα, πώς θα κάνεις, πώς θα δώσεις επιδόματα, πώς θα κάνεις αυξήσεις μισθών όταν δεν ελέγχεις τα οικονομικά σου? Δεν είναι λίγο παράδοξο? Ναι. Ή λίγο ημί τρελό? Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρω γιατί ο πολίτης δεν βλέπει, γιατί βλέπω ανθρώπους να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα. Ίσως να μην την γνωρίζουν, ίσως δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατηφόρα. Τα φρένα αυτή τη χώρα έχουν σπάσει. Υπάρχει περίπτωση, πάμε για τον κρεμό. Και δεν μπορεί να αντιστρέψει κανένας πλην του ίδιου του Έλληνα. Και μόνο στην περίπτωση που ενωθεί. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Μήπως είναι απογοητευμένος από την αντιπολίτευση και ήταν μονόδρομος στο να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία που φαινόταν και φαίνεται ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση? Εντάξει, πολλοί ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε έναν διπολισμό, ή από εδώ ή από εκεί. Ρωτάς πάρα πολύ κόσμο γιατί είσαι εκεί, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Ναι. Γιατί απλά ήταν ο παππούς του, γιατί ήταν ο πατέρας του, γιατί έχει μείνει σε μια διαδικασία τέτοια. Ή γιατί δεν μπορεί να πιστέψει, είναι τόσο εγωιστής ότι τον έχουν προδώσει όλοι αυτοί, όλα αυτά τα τόσα χρόνια που ψήφιζε. Και είπαμε, έχουμε μια μεγάλη δύναμη κόσμου έξω, ο οποίος έχει συχαθεί όλο αυτό το σύστημα και δεν πάει να ψηφίσει. Θα περίμενε κάποιος να στηριχθούν τουλάχιστον τα μικρά κόμματα, όχι όλα, κάποια από τα μικρά κόμματα που έχουν και μια δυναμική και έχουν και πρόγραμμα, και όμως προτιμούν να επιλέγουν να απέχουν. Αυτό είναι χειρότερο, νομίζω. Πολύ χειρότερο, μα είναι μέσα σε μια. Είναι σαν να μην υπάρχουν καν. Ναι. Είναι σε μια ανυπαρξία. Δεν κερδίζουν κάτι. Δεν αλλάζουν κάτι. Πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, γιατί τα κόμματα είναι μόνο εδώ για να μας γερούν και να μας κομματιάζουν. Δεν έχουν κάποιο άλλο νόημα. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικές αντιλήψεις πολιτικής στο να δώσει τα πραγματικά κίνητρα στους πολίτες σου ευημερίας και ανάπτυξης. Ποιος δηλαδή, κάποιος μπορεί να το κάνει λίγο πιο διαφορετικά από τον άλλον? Αφού η λύση του προβλήματος μας, η λύση των προβλημάτων είναι κοινές. Απλά τα συμφέροντα αυτών αλλάζουν από τις ηγεσίες που τους υπηρετούν. Δεν είναι για τον πολίτη.
Γιατί αν ήταν για τον πολίτη, δεν υπήρχε περίπτωση ο πολίτης, ο Έλληνας, να βρει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, αλλά ούτε και η χώρα του. Ναι. Είναι ξένα κέντρα εξουσίας που διοικούν αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απλά αλλάζουμε, πώς να το πούμε, ηγέτες εδώ, νομίζοντας ότι ψηφίζουμε γιατί κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει. Ψηφίσαμε όλους αυτά τα 10 χρόνια. Τι άλλαξε για τη χώρα? Χρώθηκε κι άλλο. Ξεπουλήσαν τα πάντα. Έχουν βγει μια τακτική να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και να ξεπουλήσουν τα πάντα. Ναι, εγώ ως πολίτης τι έχω κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια? Μια εξαθλίωση, μια πίεση, ναι, να μην φτάνει ο μισθός μου ή τα χρήματα που από την παροχή υπηρεσιών μου προσπαθώ να δω και να μην φτάνει να ψωνίσω για την οικογένειά μου. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η ακρίβεια υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Βέβαια δεν λένε το άλλο, ότι σε, αν όχι όλες τις χώρες, σε πάρα πολλές αναπτυγμένες χώρες οι μισθοί είναι πολύ πιο πάνω. Μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, αλλά οι μισθοί, τα μεροκάματα είναι πολύ πιο πάνω από την Ελλάδα. Σαφώς και υπάρχουν χώρες και υπάρχουν και χώρες που σαφώς και είναι και σε χειρότερη μοίρα και από την Ελλάδα. Αλλά αυτό, ναι, τι να κάνει εδώ, μιλάμε για τη χώρα μας. Μία χώρα, μιλάμε για την Ελλάδα του πολιτισμού και της, που έδωσε τα φώτα σε όλο τον κόσμο και βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε, με μια κυβέρνηση Ελλήνων αυτό να συνεχιστεί. Γιατί ο Έλληνας είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν να μην την αγαπάει, να μην θέλει να ευημερεί και να αναπτύσσεται? Είναι δυνατόν να τη χρεώνει? Δηλαδή, από τότε που γεννήθηκα είμαστε σε ένα μόνιμο χρέος. Εγώ αυτό έχω, ξέρω, ένα μόνιμο χρέος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, ειδικά η Ελλάδα, με όλο αυτό τον πλούτο που έχει. Δεν είναι δυνατόν. Άρα έχουμε μια εσχεμένη πολιτική να διαλύουμε και να ξεζουμίζουν αυτή τη χώρα. Όπως μπορούν και από όπου μπορούν. Ας το αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης αυτό και στρατευτεί με τους Έλληνες, με την Ελλήνων Συνέλευση, που είναι το έθνος που δημιουργήσαμε, δηλαδή τον πολιτικό φορέα, το έθνος των Ελλήνων, κάτι που δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Είχαμε μόνο κόμματα τα οποία μας γερούσαν, μας βάζανε σε μια αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον. Τα θυμάστε αυτά. Ναι. Τώρα φτιάξαμε όμως τον πολιτικό μας φορέα, το έθνος των Ελλήνων, που έχουμε όλο έναν τεράστιο πλούτο να τα σταματήσουμε όλα αυτά αύριο το πρωί. Και αν έχουμε τον χρόνο, σας αναφέρω και λίγα από το πρόγραμμά μας για να καταλάβει και ο Έλληνας πολίτης τι δυναμική υπάρχει. Να μας πείτε δύο πράγματα, αν και προχθές μεταδώσαμε και το δεκάλεπτο της Ελλήνων Συνέλευσης που νομίζω ήταν διαφωτιστικό, δίνει κάθε λεπτομέρεια, με κάθε λεπτομέρεια τι θα γίνει την επόμενη μέρα, και ένα από αυτά από ό,τι θυμάμαι είναι ότι θα δοθούν και χρήματα στο κάθε έναν Έλληνα να μπορέσει να ορθοποδήσει. Μα ακριβώς. Τα χρήματα είναι μέσα από το πρόγραμμα, όπως είπαμε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα 2,3 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν, είναι ήδη εγκεκριμένα και απλά περιμένουν να διαχειριστούν από τους Έλληνες πολίτες. Με μια κυβέρνηση Ελλήνων, της Ελλήνων Συνέλευσης, σαφώς όλα αυτά θα μπουν σε μια ροή άμεση. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια διαγραφή δημόσιου και ιδιωτικού χρέους την επόμενη μέρα. Μιλάμε για μια εξυγίανση όλων των τραπεζικών συστημάτων. Να φτιαχτεί ένα δικό μας εθνικό πιστωτικό ίδρυμα που δεν έχουμε. Έχουμε μια τράπεζα που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος και δεν είναι της Ελλάδος. Είναι μια ιδιωτική τράπεζα η οποία εισπράττει τον πλούτο μας και δεν μας έχει δώσει ποτέ τι συμβαίνει και πόσα χρήματα υπάρχουν και αν υπάρχουν και πόσα είναι. Έχω δει ισολογισμό του κράτους μας. 1,3 τρισεκατομμύρια το 2015. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε? Και εμείς για να περάσουμε στον προϋπολογισμό μας θέλουμε 120 περίπου, κάπου εκεί, δισεκατομμύρια. Ναι. Και το κράτος εισέπραξε 1,2-1,3. Τι γίνανε τα υπόλοιπα λεφτά? Ποιος τα πήρε, ποιος τα διαχειρίζεται? Δεν μιλάει κανείς. Αλλά κάνουν πολιτική οικονομική τώρα. Αυτοί οι βουλευτές τώρα εκεί μέσα στη Βουλή, τι να πω, δεν ξέρω. Έχουν πρόβλημα με τα μαθηματικά? Είναι άσχετοι? Είναι εντεταλμένοι? Που θεωρώ ότι το τελευταίο είναι και το πιο λογικό, να είναι εντεταλμένοι. Ναι. Όταν και τα ίδια τα κόμματα χρωστάνε χρήματα. Αυτό να χρωστάει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. 400 εκατομμύρια πόσα είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Πώς χρωστάς αυτά τα χρήματα? Από τη στιγμή που επιδοτεί σε χρόνια στα πάντα. Οι βουλευτές σου παίρνουν τους μισθούς τους, επιδοτούν τα πάντα, επιδοτούμε ακόμα και το φαΐ που θα φάνε, το επιδοτούμε. Και έχει και 10 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, θέλετε 15 που υπότιθεται θα πληρώνουν και οι τοπικοί των κομμάτων. Πού χρωστάνε αυτά τα χρήματα?
Εμείς έχουμε 400 οργανισμούς και δεν χρωστάμε μια δραχμή. Που τους ανοίξαμε από μόνοι μας, τους δημιουργήσαμε, τους αναπτύξαμε. Και δεν χρωστάμε μια δραχμή. Αυτοί, πού τα χρωστάνε? Και εκεί δεν θα επέμβει ποτέ ο δανειστής. Για 5.000 πετάμε τον άνθρωπο από το σπίτι του σήμερα. Και κοιτάτε να δείτε τι θα γίνει μετά το πέρας των εκλογών. Με αυτό το κομμάτι. Και τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα δεν κουμπάει κανένας. Δεν τα πτωχεύει κανένας. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχουμε μια δικαιοσύνη καταρχήν που δεν δικάζει. Στην πραγματική πολιτεία, αν το θέλετε, των Ελλήνων, θα δικάζει μόνο η αλήθεια. Τώρα ο δικαστής δικάζει, λέει, και κατά συνείδηση. Δηλαδή μπορεί να του πας αποδείξεις, να βεβαιώνει τη αθωότητά σου και να σε δικάσει κατά συνείδηση. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Ναι. Η πολιτεία πρέπει να έχει δωρεάν υγεία. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό πρέπει να είναι το καθήκον μιας πολιτείας Ελλήνων. Και αυτό θα γίνει με τη δική μας πολιτεία. Θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι αδικηφόροι που έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Από την Τρόικα, από τα μνημόνια. Που κάποιοι ήταν προσωρινοί, αλλά έμειναν μόνιμοι. Δεν υπάρχει φόρος που μπήκε σε αυτή τη χώρα που να ήταν προσωρινός και μην μονιμοποιήθηκε. Ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ θα ζω. Δεν έχω δει φόρο να έχει βγει ποτέ. Ναι. Φόροι παντού. Πληρώνουμε τεράστια ποσά. Και γι' αυτό βλέπουμε και μια απογοήτευση στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους που ακόμα και αν βρίσκουν δουλειά να δουλέψουν, τα χρήματα είναι λίγα και βλέπουν ότι δεν μπορούν ούτε η οικογένεια να δημιουργήσουν, ούτε το μέλλον τους να φτιάξουν γενικότερα και δεν βλέπουν και κάποια προοπτική. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς μπορούν να φύγουν, αν μπορούν να φύγουν κάποιοι και να πάνε στο εξωτερικό να εργαστούν. Όσοι και έχουν τη δυνατότητα, έχουν πράξει ήδη. Όσοι ναι. όμως δεν έχουν τη δυνατότητα, αναγκάζονται να είναι εδώ σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς να υπομένουν μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Αλλά καλούμε όμως όλους τους νέους να έρθουν, να συστρατευτούν, να δουν την τεράστια αλλαγή που μπορούμε να φέρουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους Έλληνες ενωμένους. Δεν μπορούν να το κάνουν κάποιοι Έλληνες μεμονωμένοι. Ναι. Χρειαζόμαστε να ενωθούμε όλοι. Γιατί η χώρα είναι δική μας, γιατί ο κληρονομικός πλούτος είναι δικός μας και αυτή είναι η γη μας. Και αν εμείς δεν την προστατεύσουμε, θα το κάνει ποιος? Ο γείτονας ναι. κοιτάει να σε κλέψει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εάν εμείς δεν διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, δεν διαφυλάξουμε τη χώρα μας και δεν πετάξουμε όλο αυτό το σαφρό πολιτικό σύστημα από τη μέση, θα είμαστε σε μια κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα και θα κυριοτερεύει μέρα με τη μέρα. Έχουμε δύο επιλογές σε αυτό το χωροχρονικό που βρισκόμαστε. Ή μένουμε στην πείνα και στην εξαφλίωση, ή περνάμε στον πλούτο και στην ευημερία. Το ένα, ο πλούτος και η ευημερία λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης και όλο το υπόλοιπο είναι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία ψηφίζαμε τόσα χρόνια. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Και πολλοί λένε μικρά κόμματα. Ναι, μικρά κόμματα έχουν κάτι να προσφέρουν για το αύριο. Το να ρίχνουμε έναν ψήφο κάπου, πρέπει να βλέπουμε αν αυτός ο ψήφος έχει από πίσω και κάποια υποδομή εκεί που θα τον ρίξεις. Δεν μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή σήμερα, κανένα, μα κανένα, σας το λέω με τα γνώση γνώσεως, γιατί τα έχω δει όλα, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό σχήμα που να μπορεί να σταθεί στο πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης απέναντι. Κανένας. Όλοι μιλάνε για μια διαχείριση χρέους. Πώς θα διαχειριστούν το χρέος που μας το αυξάνουν μέρα με την ημέρα, δήθεν καλύτερα. Η Ελλήνων Συνέλευση μιλάει για πλούτο που έχει να διαχειριστεί. Και απαλλαγή από το χρέος. Από όλα. Ναι. Και μια διαγραφή όλων των χρεών. Ναι. Όλων των πολιτών. Διαγραφή και 20.000 σε κάθε φημή. Και πάμε να χτίσουμε τη χώρα μας. Είναι τόσο απλό που πρέπει απλά να το κατανοήσει ο πολίτης. Μπορεί να το φαντάζει ότι είναι πολύ υπερβολικό. Δεν ξέρω. Είναι όμως αυτό. Και αυτό αποδεικνύεται. Μάλιστα. Κύριε Κουλουβάρη, να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας σήμερα. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία και μακάρι ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει εκεί που πρέπει να δώσει σωστά την ψήφο του και όχι απλά να πει ότι ψήφισα και χωρίς να ξέρει τι ψηφίζει, αν επιλέξει κάποιο από τα μικρά κόμματα, γιατί όταν πας και ψηφίζεις ένα από τα γνωστά κόμματα νομίζω ότι συνειδητά ψηφίζεις, ξέρεις. Ναι, εκεί είναι συνειδητά, ναι. Άρα θέλεις...
να περάσεις δύσκολα, πώς να το πω, ναι. Σ' αρέσει να περνάς και να καταδικάζεις μια χώρα, τι να πω. Η Ελλήνων Συνέλευση όμως καλεί όλους τους πολίτες να ενωθούμε για να φτιάξουμε το δικό μας αύριο, τη δική μας ανάπτυξη, τη δική μας ευημερία, ένα τεράστιο πρόγραμμα ευημερίας και ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.